Δεν θα κουράσω, γιατί όντως έχουν υποθεί σήμερα κάποια πράγματα. Βέβαια, για τον αγώνα της Τελάρκου και για τους αγώνες των εργαζομένων, ποτέ δεν είναι αρκετή η συζήτηση, ποτέ δεν είναι αρκετός ο αγώνας, ποτέ δεν είναι αρκετή η αλληλεγγύη, όσο που πρέπει να δυναμώνει όλο και περισσότερο. Και αυτό πρέπει να βγει. Από τη σημερινή σύσκεψη, ήδη οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται, αγωνίζουν τις σημαίες τους, τα λάβαρά τους για την επόμενη αγωνιστική κινητοποίηση. Είμαστε εδώ, είναι ένας αγώνας που πραγματικά έχει διδάξει. Έχουν διδάξει οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, έχουν διδάξει οι εργάτες συνολικά με την αλληλεγγύη τους, έχουν διδάξει οι εργάτες με τον αγώνα τους, με αυτό το σκληρό αγώνα που δίνουν τα 3 χρόνια και απαιτούν για τα δικαιώματά τους. Και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν δείξει ότι δεν τσιμπάνε όλα αυτά τα χρόνια. Θα πορευτούν στη γραμμή του αγώνα. Θα πορευτούν στη γραμμή του αγώνα και στις διεκδικήσεις οι οποίες κινούνται προς τα συμφέροντα τα δικά τους, της εργατικής τάξης, του λαού. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο κάποιες στιγμές, όσο και αν φαίνεται ότι δεν γίνεται, να που γίνεται. Γιατί πριν από κάποια χρόνια αυτό δεν φαινόταν τόσο εύκολο. Να τώρα όμως που όμως γίνεται και οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ είναι με ψηλά το κεφάλι, η ΛΑΡΚΟ θα ανοίξει πάλι και θα είναι πάντα ανοιχτή με τους εργάτες εκεί να δουλεύουν, να εργάζονται, να πληρώνονται, να προχωράει η ζωή μπροστά με την εργατική τάξη με ψηλά το κεφάλι.